Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Fluent Dialogues. Σήμερα έχουμε μαζί μας το Σταύρο Γεωργίου. Σταύρο, καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκα, Αντρέα μου. Ε, για τον κόσμο που ίσως δεν έβλεπε Masterchef, ε, θα σου πω για τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει. Και ίσως δεν ξέρει ακριβώς με τι καταπιάνεσαι. Θες να μας μιλήσεις λίγο. Καλό. Ε, είμαι ο Σταυρής, όπως χτίστηκε τον brand πλέον μετά το Masterchef, αφού ευαυτίσαμε στο Masterchef Σταυρή. Αντζε φωνάζαμε και πριν το Μάστερ Σιωστάβρη <laughs> στη δουλειά, ναι, γι' αυτό είχα πρόβλημα. Ε, είμαι ο Μάγειρας, έφταω από Σεφ, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα το Σεφ. Αντζε, Ουλί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε Σεφ. Ε, Ασχολούμαι με το επάγγελμα τα τελευταία σχεδόν 12 χρόνια, από το 2011. Ωραία, πολλά μικρή ηλικία. Που σχεδόν 16 χρόνων. Ε, τσί, είμαι περήφανο που πραγματικά καταφέρνω στα 27 μου, αντίστοιχα νεαρή ηλικία, να το εξάσχω στο επάκρο. Άρα και τα πράγματα από την αρχή, το 2020 είσαι μπει μέσα στο, 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 στο παιχνίδι του Μάστερ, <demasiado> σωστά. σωστά. σωστά Νοέμβριο του 2019 ήταν οι οντισιόν κλπ. Πήγαμε στο σπίτι το 2019 και τελειώσαμε το, τον Ιούνιο του 2020. Τι ήταν το που σε όθησε να δηλώσει τη συμμετοχή. Εν τυχαία ήταν η φάση μπορώ να πω. Εργαζόμουν σε ξεοχείο, στη Λέμεσο, να μεταστρώ αξιοχείο μεσό, ξεχείο, ως υπεύθυνο σε έναν εστιατόριο του ξεοχείου, στα 25 μου και ήμουν μια μέρα στο Στάφρου, τρώα, τρώα και λουβί, <laughs> <χειρίες>. το <laughs> και έστειλε μου η Έλενα, η κοπέλα μου, ε, τη διαφημίση του master Σεφ στην τηλεόραση και μου θέλεις να πάει να πάω γιατί να μην πάω. Ε, είναι και μια παρεξήγηση την, την, μετά από 2-3 ημέρε ήρθε ο Σεφτού Ξογείου, έστειλε μου σπόνταν το ότι να πάω στο Άστρο ενώ εγώ δεν είχα κάνει καμιά αίτηση, δεν είχα καλά τίποτα προ τα έξω, ούτε σε συνάδελφο, ούτε ξέρω εγώ. Είπα του Σεφτού, όχι, θα πάω, α πούμε, σε έτσι πράγμα. Και μετά από μια εβδομάδα, όντω έγινε και αίτηση, η πιάτσι πάντου έφερε να πάω στο Άστρο. Και που ζαμέ, νομίζω, ξεκίνησε εν τούτη πορεία, η πολλά μεγάλη πορεία του Σταυρή. Θε να πει μετά από που τον το πέρασμα και ήδη έχουν περάσει δύο χρόνια. Θωρείς τον εαυτό σου πλέον, έτσι νομίζω και που πιο μακρύ είναι η Σκόπια, άρα μπορείς να καταλάβεις λόγω παραπάνω. Τι είναι γινόμα που κρατάς που το Masterchef? Ε, κρατώ το wow factor και το surprise factor. Το τι εννοώ με τούτο, το τι είναι ούλα άγνωστα. Είναι πολλά όμορφα. Κάποτε και λυπητερών άμα να αποχωρεί κάποιο που θέλει να είσαι μαζί του, ε, να είναι όλα άγνωστα. Δηλαδή, τι εννοώ, ξέρει σήμερα να ξυπνήσει, να πάει στη δουλειά σου σε ένα γνώριμο περιβάλλον κλπ. Ξυπνά στο Masterchef, τι είναι να σήμερα. Δεν ε, ξέρει τι κάνει. Οπότε να σκεφτεί ότι δηλαδή, να μαρέψει το ρομόν και να μαρέψει σιγό την πάπια, α πούμε. Λέω εγώ τώρα. Οπότε τούτο το άγνωστο ήταν και το πιο ωραίο πράγμα του παιχνιδιού, και το ότι ήσουν πραγματικά ο εαυτό σου, που ήταν το σωστό να είσαι, γιατί τούτο ήταν η συμβουλή τη παραγωγή. Και νομίζω ότι τούτο ήταν το πιο όμορφο πράγμα σε όλο το παιχνίδι. Ε, τότε θυμούμαι, βλέπα και εγώ το Masterchef και είδα ότι κράτηθηκε τσι αποστασιοποιημένο που, τα... που το κουσκού, που το κουτσομπογιό, που το σχολιασμό. Θεωρώ ότι ήσουν και πιο πίσω. Εντάξει, εγώ γνώριζα ότι υπήρχε το πράγμα στο παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι παύλα διαγωνισμό ρεαλική, μαγειρική. Αν και στο τέλο κερδίζει η μάγειρα, ό,τι ζω να πούμε, ε, ήθελα να, να έχω ωρία. Δηλαδή, υπήρχαν και στιγμέ που okay, να ανεκατοθώ τώρα γιατί θέλω να ανεκατοθώ και ξέρω ότι είναι το σωστό και να το πω γιατί ποτέ δεν κρυφκούμε πίσω από το δάχτυλο μου. Αλλά υπήρχαν και στιγμέ που πραγματικά θα αναλωθώ το πράγμα και πραγματικά να σκεφτώ η μαγειρική, να σκεφτώ ένα βιβλίο που είναι μπροστά μου ή να παίξω τάβλιν που, που ο ε, αλλά ε, ναι, δεν μπορείς να απέχεις εν τέλος, γιατί είσαι part of the game. Και αν δεν κάνω λάθο, τότε, όταν έμπηκε εσύ, τώρα θυμάσαι πόσο καιρό, είσαι παίζει και εσύ, με τον κορονοιο mm -hmm. ε, ε, ναι, ναι, ε, ήσαν οι ε, αρκή. Εσείς πώς το έλαβατε που, ήσασταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πολλά σιμο. Και ήσουν και που τα άτομα που έφυγαν καθόλου. Ήταν, ήταν πολλά εγώ, εγώ έκανα συγκεκριμένα 7 γαραντίνες. Ήταν απίστευτο μέχρι σήμερα που πιάστο μάστερ σε πριν... Ε, ένα μήνα αν εσύ ζηρούσαμε του παίχτε ή παραγωγοί, το τι επέρασα τον κορονοϊό. Εμεί δεν ενίχα, είχαμε ιδέα. Επειδή δεν είχαμε επαφή με τον εξογόμο, πέρα από κάποιε συνομιλίε με του ζηγού μα κάθε δύο εβδομάδε, υποπαρακολούθηση μπάντα τα τηλεφωνήματα. Ε, Είπαμε στο έτσι απότομα. Ε, βλέπαμε ότι οι περαδέρτια, οι χολύπτε να ασκούν με μασκε γάντια, να μα και να μην πιερνώνουν μα κάθε 4 ώρε οι νοσηλεύτε κλπ. Εγώ είχα χρονιμίδε, πρέπει να βλέπαμε 40 πιρετών εσίγου σε μια μέρα απομονώσαμε εντελώς, βάλαμε μάσκες, πράγματα νομίζαν ότι εγώ είχα COVID γιατί ήταν πολλά περίεργα τα πράγματα τότε ήταν και τότε, ήταν με το Τα φωτσάρικο και είχα γένεια του γονιού μου, είμαι μεγάλη ηλικία, ο παπάς μου ευπαθείς ομάδα, τι γίνεται Εντάξει, η παραγωγή στάθηκε πολλά εντάξει σε, αυτό το θέμα γιατί είναι ανθρώπινο και έχει να υγεία Εδώ και μας παραπάνω επαφή με τους δικούς μας στο τηλέφωνο να ξέρουμε τι γίνεται αλλά την ημέρα του τελικού, για παράδειγμα, η οποία έφυγα έξω μετά από 120 ημέρε, αφήσει τα επαφέλα του ταούλα που μπαίναμε μέσα στο θέατρο με τρώμα, έτσι φεύγαμε. Έφυγε που το στούδιο, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν Πάλι ήσουν περιορισμένο, αφού. Ήταν γυρίσμα. Ήταν γυρίσμα. Δεν του μιλά με άγνωστου. Ήταν ελεγχόμενο το τίτλο. Ακριβώ. Ήταν ούλι, προσέχαμε μα, δεν μιλάμε με κανένα. Οπότε δεν το θεωρώ ότι έμετραν σαν ότι έφυγαμε έξω. Δεν είχαμε επαφή με κανένα. Ε, και την ημέρα του τελικού, την πρώτη ημέρα του τελικού, πήγα με την παραγωγή να κάνω τεστ. Γιατί πρέπει να πιάσει άδεια από την κυβέρνηση τη Κύπρου για να πάει με την πτήση στην Κύπρο. Θυμάσαι τα. Ναι, νομίζω ήταν, ήταν κλειστέ τι πτήσει τότε. Ούλε. Γιατί πρέπει να είσαι μόνιμο κάτοικο Κύπρου να πιάσει επιστοποίηση από την κυβέρνηση ότι μπορεί να τη πίσω στη χώρα σου. Και πήγα να κάνω τεστ, είδα μάσκε έξω, ένα χάο στην Αθήνα. Πραγματικά φοβήθηκα. Και πήγα στο χημείο, έφκαλα μάσκες, και λοιπά. Να γνωρίζαμε ουλία. ήταν αρκετή. Ναι, ναι, ήταν... δείχνει το παιχνίδι. Ήταν Μάρτιο, μέσα Μαρτίου. Έτσι, ε, πια ένα vibe Και μετά πια να Και μου φίλε, τώρα τι α πούμε. Ήρθαμε να γάμουμε <συσκάς> το μου, να να βγούμε έξω ένα του κόσμου Ναι, <συσκάς> ήταν, <συσκάς> 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 <συ είναι φορείες, mm -hmm. τος, ε, ήταν κάτι... φετσάρικο, πραγματικά. Ε, εγώ, εγώ θα αξιάσω ποτέ, ποτέ νο, έτσι που είμαι ελέφαντας εγώ. Θυμούμε πολλά πράγματα, γι' ε, αυτό μου και θυμούν και συνταγές κλπ. Ναι, <σκαλώ> ε, πήρε με ο Πέτρος, συγκεκριμένο ο οδηγός που ήταν της παραγωγής του. Το Είναι ένα απίστευτος άνθρωπος. Ε, Θεωρούσα τον 120 ημέρε κάθε μέρα. <σκαλώ> ε, Πήραμε στο ξοχείο η ώρα 5 το πρωί που τελειώσαμε τα γυρίσματα του παιχνιδιού και ο τηλέφωνο στα σεφ ξέρω εγώ, που ήταν άγνωστο αντικείμενο για μα πλέον το τηλέφωνο και πήρα στο ξεωγείο και ξέρω, ε, την επόμενη μέρα επέτουν για να έρθω στο Κύπρο και ήθελα να πιάω λεφτά που είναι ένα ATM και πάω στο reception η ώρα 6 το πρωί που μου, τα μάτια μου ήταν τόσα, μου ήταν πιντωμένοι 3 ημέρες γυρίσματα κλπ και, λοιπά, και λέω του που receptionis φίλε πού έχει ATM και λέει μου γιατί λέω τι γιατί, να πάω πιάω λεφτά Δηλα, δηλαδή μου δηλαδή, φίλε δεν κυκλοφορά κανένας έξω λέει μου μόνο ταξί κλπ ξέρω εγώ λέω του ρε φίλε πού ATM λέω δηλαδή. του Λέμε εδώ στα 500 μέτρα πήγαινε η περπάτα ξέρω εγώ Και ήταν λεωφόρο Αλεξάνδρας Αθήνα λεωφορών Αλεξάνδρας χαμός Και δεν είχε ψυχή Η του μόνος μου ήταν Με πήγαινε να ξημερώσει Εθώρω δεξιά θέλω αριστερά φορώ τη μάσκα μου γάνγκια ξέρω εγώ Και πήγαινε στο ATM και εκούμπουν με τους αγκώνες μου Τούτες ήταν οι οδηγίες που είχαμε Τώρα τα ξηγείς να πιάσεις Είναι εντζίζα στο σερούλι της πόρτας Είμαι και λίγο ψήρης τα πράγματα έτσι ήταν τόσο Walking Dead, πραγματικά ήταν, απίστευτο. Ε, Όντω ήταν και ειδικά το που ήταν καραντίνα στην καραντίνα, στην άλλη καραντίνα είναι... Πρώτη καραντίνα ήρθα πίσω Κύπρο, πήγα σε ξενοχειών, όχι σπίτι μου, σε ξενοχειών, δύο εβδομάδες. να βλέπω τα επεισόδια από την αρχή, η τρεσία που έδειχνε στην τρεσία να έρθω up to date, να δω ναι. τι παίζει ας πούμε. Δύο εβδομάδες μόνος μου, ακούρευτος, γένια, <laughs> ήμουν σε αρχή κατάσταση. Και έπρεπε να πάω στο σπίτι μου μετά, να πρέπει να μοιραστώ τούτα ούλα με του δικού μου ανθρώπου, που πρέπει να. να πιάω την άδεια τη μαμά μου για να φέρω κάποιο φίλο μου στο σπίτι που μη σκάμε η μαμά μου, ξέρω, γιατί ήταν περίεργα τα πράγματα. Ακόμα και με την κοπέλα μου είχαμε αντιπαράθεση για το αθάρτη σπίτι μου, α πούμε, να τη δω. Ναι, γιατί τότε με το παράθυρο ήταν αυτό. Ήταν... Ο... Ο... ήταν... Ο... Ο μπορούσε να 네, 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 φέρει ναι, φέρει τον ιό στο σπίτι. Ήταν lockdown. Ήταν το lockdown το, αχάρον, το ασύμο. Και. Ε, θέλει πολλά, πολλά μεγάλη διαχείριση το πράγμα. ήταν κουραστικό κουραστικό, αγνώστο, δύσκολο. Και προχωρώντα, αφήνοντα πίσω τον κορονοϊό, και τι καραντήρε που όντω ακούγονται πολλά δύσκολα mm -hmm. του που έζησε, φγαίνοντα από το παιχνίδι, και σιγά σιγά έφυγαν και οι καραντήρε κτλ. Ο κόσμο στο δρόμο, δεν τέλο αντιμετώπιζε πλέον. Εγώ είπα το σε άλλα podcast που έκανα, και σε πολλέ συνέντευξει που έδωγα, ότι εγώ χωρίζω τον κόσμο σε τρει κατηγορίε. Πάντα με, με... με όσο αληθινό είμαι, το πώ μπορώ να εκφραστώ η πρώτη κατηγορία είναι ο κόσμο που πραγματικά αγαπά και νιώθει υπερήφανο ότι πιέτσε. Έκαμε σιόν που έκαμε και ήταν και για την Κύπρο και ήταν part of the family στα βρεις ας πούμε Wow, respect Β' κατηγορία, οκ, okay, να χαιρετήσω να μιλήσω να ντραπώ λίγο Και τρίτη κατηγορία, είναι που απλά να Αναγνωρίζουν κι εσείς, ξέρουν κι εσείς ε, Θα σε χαιρετήσουν, να γυρίσουν από την άλλη να... Πρέπει να ντραπούν, μπορεί να... Το να τραπώ βάλω στη δεύτερη κατηγορία ναι. Γιατί ένας που γάμουν το, ναι, ναι, ναι. το, μάτι τους ένα, ένα πιάσεις έναν καλό vibe Η τρίτη κατηγορία είναι που Όχι θέλεις, είναι που εγκαλεί να υπάρχει Γιατί καμίς πιο δυνατό Εσύ ποιά μου τις τρεις κατηγορίες Που χωρίζεις τι πρώτη μα. ε, Σίγουρα την πρώτη Που τι... πραγματικά μοιράζεται ο κόσμο. Άρα και ως πρινάς, να μην άντραπη, να πει... Ό, εγώ με τους δώσω εγώ μιλώ σε όλους το ίδιο, είτε θέλεις ο πρώτο της δημοκρατίας να είσαι, είτε ο... Ο τελευταίος το μου είχα, για μένα αν είσαι το ίδιο. Και φεύγοντας από τον κόσμο και τα λοιπά στις κουζίνες, στη δουλειά, πώς σε αντιμετωπίζανε. καλά και κακά, οι άνθρωποι που ήθελαν να στηρίξουν την προσπάθεια μου και να φάνε φαΐν από, από τα χέρια μου και στα συνεργασίες που είχαμε με τα δωρεάν, ξέραν ότι, οκ, okay, φέρνω τον, πληρώνω τον, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, διάμουν που από πέρα μου δόκι, αλλά πρέπει να πάρω και εγώ πίσω Οπότε, είναι emotional. Είναι καθαρά professional η φάση. Που κάπου στη μέση. Αρέσκει μου, αλλά εγώ να δω όλο μου το είναι γιατί έτσι έμαθα να είμαι πλέον. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που ζηλεύουν. και να πούμε άντε τον τούτο, να πει στο master chef, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι κάποιο. Τι Ναι, και αρκετοί που το χώρο θεωρώ ότι σκέφτονται έτσι. Εγώ δεν έχω θέματα όμω. Εγώ μιλώ με όλο τον κόσμο. Είμαι άνθρωπο που να κρίνει τη δουλειά σου να σχολιάσουμε, να γοτσομπολέψουμε και εμείς οι γιατί έχουμε και εμείς μια μικροκοινωνία, αλλά θα φυκώ να πω, ξέρεις, ότι ο ΧΥ είναι καλός στη δουλειά του ή όχι. Ναι. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, πριν να φύγουμε από το κομμάτι του MasterChef, ήταν το... τώρα που, μετά από τόσο καιρό, κράτησες φιλίες και επαφές με κόσμο που το MasterChef. Σίγουρα, τούτο είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτο σε έναν τα πρέπει να το κάνει. Εγώ να μιλήσω για μένα, έξω ότι κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Τα παιδιά του δωματίου έχουμε πολλά καλέ σχέσει. Με το βαφτάρι δεν έφτασε ότι μιλούμε κάθε μέρα. Γιατί ο Τζιό είναι busy. Μιλούμε μια φορά την εβδομάδα, και χωρί ε, 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 μήνα ξέρω εγώ που κάμερα λάβουν τα δικά μα. Με τον Τζον το ίδιο. Και το δημοσένει. Επίση με την Κατερίνα την λένε έχω ε, πάρα πολλά καλέ σχέσει. Ε, Κατερίνα τώρα στην καινούριο. Στην καινούριο, ναι, μπράβο τη. Πολλά δύσκολο να μαρευκείς πέντε φορές στην εφτώμα σε πρώην εκπομπή, θέλει, θέλει κότσα, αν με ρωτάς. Ε, και που άτομα της παραγωγής, όλοι απαραίτητα παίχτε. Και Α, με τον Ιωάννη το που ναι, ναι, ήταν και Ναι, άρα, είναι που... Ότι, α, εντάξει, είμαστε αφίλοι στο παιχνίδι και μετά... Όχι, εγώ ξέρω ποιο, είναι που και πριν ότι δεν είχα πάρα πολλού φίλου, φτιάχνει ε, 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 έξω από το comfort zone σου. Οπότε πρέπει να φέρει ανθρώπου κοντά σου, γιατί σημασία στη ζωή είναι έχει και... έχει γυρό σου. Όχι πόσο του ε, θέλει να είσαι στη ζωή σου. Και πραγματικά θέλει, του πραγματικά έχει τσαμέ νοιάζονται για σένα. Και θεωρώ ότι τούτοι 5-6 άνθρωποι που είναι το διαγωνισμό, όχι απαραίτητα μόνο παίχτε, και άνθρωποι άθρω, τη παραγωγή, ήταν, ήταν, διπλά. Το παιχνίδι όμω θεωρεί ότι τώρα που εύκηκε προ τα έξω, έπαιξε τον ρόλο του. Για να χτίσει Κάποια όνειρα σου ή να δημιουργήσει. Νομίζω 90% ναι. Ε, γιατί να είναι τη ζωή 100%. Γιατί ναι. που αμέσω μετά αναλαμβάνει εσύ. Νομίζω ότι το έργο σου εννοεί. Ναι. Ακριβώ. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμο είναι να καταλάβει ποιο είσαι, πού να βγει από το παιχνίδι, πώ να το αντιμετωπίσει, πώ να μιλήσει, τι να μαϊρέψει. Αν είσαι καλό στη δουλειά σου, είτε σε σύνταγμα με είτε βίντεο γκάμι, είτε συνταγέ παραδείγματο, είτε μαϊρεύκη σε σπίτια σαν private. Γενικά. Ε, διάσου την αναγνώριση το παιχνίδι. Ότι εντζήνω στο σταυρίς, είναι ο χαρακτήρα. Θέλω, θέλω, να το γνωρίσω, γουστάρω τον, είμαι πολλά καλός, ξέρω, ότι και να χαρά που και μετά το δύσκολο. του. είναι ο διαχειριστής μόνος. Ακριβώς, Τώρα εσύ βρίσκεσαι σε πολλά περιέργεια περιέργειες φάσεις, από ότι θα πολλα πολλά πράγματα. Mm -hmm. ε, το πρώτο και το πιο τζον που νομίζω μπορεί να ξέρουμε παραπάνω είναι οι επιπλογκουρμεδιές στο, στο Μέγα. Σωστά. Εντάξει, η εκπομπή που θέλω να ευχαριστήσω και το μέτω κανάλι που στηρίζει την προσπάθεια ε, και στάθηκε δίπλα μου που την πρώτη πρώτη στιγμή που ήταν η προβολή του μα στο κανάλι πάει καλά, πάει αρκετά καλά πρώτη σεζόν ήταν δύσκολη για μένα γιατί ήταν άγνωστο το αντικείμενο ακόμα και το τι ελάλουν, να μιλάω ελάλω πελάρες, να ελάλω πράγματα που δεν καταλαβαίνουν όλοι αλλά νομίζω πάει αρκετά καλά οι συνταγές που φτιάχνουμε στην εκπομπή είναι συνταγές οι είναι γιατί εγώ το μεντάρι μου είναι να φέρω το εστιατόριο στο σπίτι του άλλου. Όχι απλά να κάνω ένα μουσακά με στο ταψί και κόψε φάε. Όχι. Να μπορεί να κάνει κάτι το. Ακριβώ. Και να το στήσει και ωραία, και να βάλει αγάπη. Που είναι δύσκολο για τον μεγάλο κόσμο να το αγαπηθούν το πράγμα. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι για να τα μαθήσουν. Που τα 50 σου που. Ναι, ναι. Μια ναι, ναι. βλέπει ζωρία πάνω. Για όμω θα βρει τώρα να κάνει κουμπε πια μεγαρίε. Μα γιατί είναι <σίτλοι> αποτρεπτικό Πλέον και την εκπομπή μπορεί να είναι και λίγο πιο νεαρές ηλικίες mm -hmm. που μπορεί όντως να θέλουν να φέρουν στο σπίτι σωστά γιατί ξέρεις τώρα που είπες θυμίζει με την κουβέντα που είχαμε πριν ότι η καιρία είναι τόσο δύσκολη που κάποια πράγματα ίσως ο κόσμος προσπαθεί να τα μεταφέρει στο σπίτι γιατί μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να βγει τόσο πολλά πλέον σίγουρα, σίγουρα. άρα όποτε εν... θέλει, θέλει το twist της ναι άρα εσύ βρέθηκε που μάγειρα α το πούμε, να είσαι ένας παρουσιαστής. Ή... Ναι, ναι μάγειρα, μάγειρας παύλα παρουσιαστής, το οποίο κάνουμε και συνέντευξη με τον καλεσμένο που έρχεται που είναι ακόμα πιο δύσκολο, πρέπει να σκεφτείς ότι συνταγή, ξέρει κάτι για τη συνταγή. Πρέπει να είσαι θυκιασμένος, ρωτάς ποιος είναι ο καλεσμένος που πριν, μπαίνεις ψάχνεις το λίγο, ε, ναι, απλά, οκ, πάμε σήμερα να μαγειρέψουμε, εγκαλεσμένη μας ηχή, να μαγειρέψουμε και ότι φάει και χαρά. Έχει, έχει Πράξει, δουλειά. Πράξτε, λέμε και όσοι είναι κόσμο στήσεις, Να ναι, ναι. Εντάξει, έχω τη βοήθεια την παραγωγή. Η αγαπημένη μου η Σοφία και ο Στέφανο που συνεργαζόμαστε. Που και όλα τα παιδιά που δουλεύουν και το πράγμα στα έξω. Και είμαι, νομίζω με ευγνώμη για το πράγμα. Και το άλλο κομμάτι σου που βλέπουμε που τερκάζει, α το πούμε με τούτο, είναι το Σταυρίς Footprint. Θα βρει footprint στο YouTube channel μου, το οποίο είναι, μπορούμε να πούμε, χορηγό. Ναι, είναι καλό. Το οποίο είναι με αποκλειστική συνεργασία με συμπεραγωγή με τρόπο. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε χωρί τι υπεραγωγέ με τρόπο. Ενώ ο χρυσό χορηγό τη εταιρεία τα βρει. Ε, Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο τώρα. Οπότε είναι ακόμα ένα πράγμα που κάνουμε με τι υπεραγωγέ Μετρό. Και είναι κάτι που θέλει πολύ προσπάθεια το YouTube channel στην Κύπρο. Θέλει υπομονή. Και με τον Άκη που μίλησα πολλέ φορέ για το YouTube, θέλει budget, θέλει να το ταζει συνέχεια. Θέλει παραγωγή καλή, θέλει μοντά. Θέλει να είναι όλε τι σωστέ συνταγέ. Θέλει πολύ πους. Τώρα που είπες τον Άγκη, είναι... είδα μια συνέντευξη σου που είπες ότι θαυμάζεις τον πάρα πολλά. Το... Νομίζω είναι πρότυπο για τον κάθε Μαϊραν τον οποίο έχει να, να κάνει με την τηλεόρα τηλεόραση. Είναι, <συσχερή> ως ένα πρότυπο μου όσον έχει να κάνει τα στιατορία. Έχω άλλα πρότυπα. <συσχερ> ναι, εντάξει. Μιλούμε για τον το κομμάτι τώρα, το media. <συσχερ> δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω οι άλλοι έρχονται τε, τρίτο, τέταρτη, πέμπτη. Και πρόσφατα έπαιρνε και το 1 εκατομμύριο subscriber. <συ> εντάξει. Δηλαδή ο άνθρωπος μαγειρέψε στον BBC με τον Jamie Oliver. Έκαμε ρεγόρ Guinness με την Coca-Cola. Δεν είναι πράγμα να το κάνει. Έχει τέσσερα πέντε στεατόρια, έχει τα γραφεία του, τα σωμάδες του, κάνουν βιβλία, παραγωγές δικές του. Είναι ένας επιχειρηματίας σεφ. Άρα στο πω ότι και εσύ να θέλεις να έχεις και ένα κομμάτι τέτοιο χτισμένο στην καριέρα σου. Θεωρώ ότι ξεκινήσα να το έχω και σκεφτούμε αρκετά πράγματα εκτός μαγειρικής πλέον τα οποία δεν θέλω να με επηρεάζουν και να μην είσαι εκτό μαγειρική, γιατί τσίνο να αγαπώ, τσίνο να κάνω πάντα. Δεν θέλω να πω ότι στα 35 μου διπλώνω, θα έχω άλλου να μαγειρευτούν για μένα και να κάθουμε, που κάποτε σκέφτεσαι το ρετούτο. Ε, αλλά ναι, εν μέρη είναι πολύ σημαντικό για μένα να ξέρω πράγματα τα οποία γνωρίζα και όλοι τρία χρόνια πριν, όσον αφορά τον business κομμάτι. Και στο κομμάτι το... τη κουζίνα, Είδαμε ότι ε, είδα στο Instagram σου, σου έλεγχα, ότι με, στο Φαρμακάν ένα... Mm -hmm. Συνεργάζομαι με τέσσερα στιατόρια. Ετοιμάζω και έναν καινούργιο κόνσεπτ τώρα να μην πω νο, και λοιπά μέχρι να είναι έτοιμο. Mm -hmm. ε, στην υπαρχία να του. Και Ivory, All Day Concepts στη Λευκοζία. Νομίζω ένα χρόνο συνεργασίας με τα παιδιά. Επίσης πάρα πολλά καλά η συνεργασία μας όσον αφορά το φαΐν και τον κόσμο και το feedback που επιαμε 18.42 στο φαρμακά μου τον Τζιτζιβέ στο Φρέτο με Κυπριακό Μπραντς με μόνο προϊόντα του χωριού Μόνο προϊόντα yeah. του χωριού, οπότε δουλεύει και ούλον το χωριό για να δουλέψει ο Σταδριό Άρα είναι κάτι που βοηθάει και την οικονομία του Ακριβώς, την και ο φθαρτέμπορας του χωριού, και ο γιος που τα λαντιγά, τα, τα πάντα ε, Old Market στη Λάρναγα τα, για μένα το καλύτερο κόκτελ μπαρ που έχουμε στην Κύπρο εύκολα για εμένα προσωπικά. Έχουμε κάποια μπέρκια που έχει σύγκνα τσάρ που συμβεύκουν τα ποτά. Ε, και είχαμε και μια συνεργασία με κάποια γήπεδα που φέρουν στη Λάρναγαν μίνι φούτπολ που κάνουν μία πάρτια και λοιπά, τον Τέλε Που μια διαφορετική εκδοχή της μαγειρικής μου όσον έχει με τα μωρά. Μα είναι τούτο τούτο ένα κομμάτι τη μαγειρική, νομίζω το παιδικό Το άλλο να συζητήσουμε ήταν βλέποντα εσύ τον κόσμο τη Κύπρου, μαγειρικά, έχει απαιτήσει που έναν εστιατόριο ή ζητά το κάτι παραπάνω. Τώρα ναι. Τώρα ναι, αν και σε ρούν τη δύσκολη περίοδο, νομίζω ε, ε, θα εντώσει πολύ ανάγκη το ραφικό έξω για να παραφάσω σε έναν καλό εστιατόριο και να πω Παναγία μου έφα πάπια με πορτοκάλι κλπ. Ή ε, πουρές ελληνόριτσα και τούτα ούλα τα περίεργα. Ε, όσον όσο το να έχει πραγματικά ανάγκη να, να πάει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσει μαγαρόνια και να ψήσει στο σπίτι του. Είναι ε, ε, ε σατ, σατ, αλλά τη δεδομένη στιγμή νομίζω τούτο είναι. Όσον αφορά το πώ εξελίχθηκε ο κόσμο, έχει σίγουρα άμεση επιρροή τα social media. Στο διαδίκτυο. Εννοείται, δηλαδή ότι θέλει να βρει, βρίσκει το πλέον τη σερβίρει το κάθε μαζί, είτε στην Κύπρο είναι, είτε στο εξωτερικό. τα πολλά ταξίδια που κάνει πλέον ο κόσμο, και δοκιμάζει πολλά πράγματα ξεκινά και χτίζει μια άποψη και ξέρει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό αλλά έχει ταβάνι έχει ταβάνι <συσκόλωνο> γιατί είμαστε Κυπρέοι αν τη διάρκεια δεν την να χάσει σούβλα με να το χρούν και κουπέ πια είναι και είναι... λάθος να χαράνει η κουλτούρα μας στο εξωτερικό να τρώει νούδο και να περπάμε στον δρόμο ε... αλλά νομίζω ότι είμαστε... Ε... είμαστε, είμαστε, είμαστε μακριά από το τόπο εστιατόριο του νησιού. Δηλαδή, εκτό από τα ξενοδοχεία που έχουν τον budget να το στηρίξουν. <σχεδιά> τα εστιατόρια εκτό ε, ξενοχή, που είναι αυτόνομα, αν δεν έχουν κάτι πίσω του να, να ονειρευτούν το Michelin Star, είναι ε, ε, δύσκολο. Επάντω στην Κύπρο, πολλέ φορέ νομίζω ο κόσμο συνδέει και το πόσο καλό εστιατόριο είναι. Με την ποσότητα του φαγητού που να σου προσφέρει. Ακόμα ένα ονομανό, ο οποίο ε, εμεί σκεφτόμαστε πάντα σαν μάγειρε, παύλα σεφ, Κυπρέοι, Κυπρέ, το ότι πρέπει να είναι τον κουρμέ στήσιμο πρέπει να είναι και γεμάτο δηλαδή θα βάλω 100 γραμμάρια μπιφ να βάλω 200 θα βάλω 30 γραμμάρια μπουρέ να βάλω 80 και κόστολο η γαλάση όμορφο παρουσιαστικά γκουρμέ γεμάτο και να είναι και καλή τιμή του οπότε yeah. άμεσα με το να φάεις για παράδειγμα στο Ivory το τάδε πιαδόν και να πάει σε έναν ίδιο μαχαζί στην Αθήνα ίδιο, ίδιο τύπου μαχαζί να φάει με τα ίδια λεφτά μισή ποσότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς, εν ε, όταν η πια Ιταλία, ε, το κάτσαμε να φάμε, ήταν πολλά πιο μικρέ ημερίδε, πολλά πιο. και ήταν σε τιμέ που μπορεί, μπορεί να ξεπερνούσαν και καπω mm -hmm. τα κυπριακά δεδομένα. Μα το νομίζω ότι τούτο είναι πολλά εύκολο να αλλάξει. Και αν με ρωτά, δεν πρέπει να αλλάξει. Είμαστε εντούτοι που είμαστε, α εξελιζόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, να ξέρουμε τι ζητάει η αγορά. Θέλει σουβλάκια, Εγώ να βρω τον, 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 τον τέλειο τρόπο να κάνω τα σουβλάκια ε, θέλει σε φιλέτσο. Θα βρω τον τέλειο τρόπο να κάνω το φιλέτσο. Και α είναι βαριγεμάτο το πιάτο, φτάνει ανώστημο, καλύτερο, ένα νόστιμο, καλή τιμή. και να έρχεται ο κόσμο, όχι μια φορά την εφτωμά. Τι φορέ το εφτωμά, τι τρει φορέ την εφτωμά. Εξαρτάται με το πώ θα αναπληρώνει. Παστό που είπε με το φα, ότι πρέπει να κρατήσουμε χαρακτήρα. Πολλέ φορέ θεωρώ ότι αν είναι οι ανούνε εστιατόρια, οι επιχειρήσει, οι οποίε έρχονται να μα πλασάρουν νέου τρόπου, νέε ναι, γεύσει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι πολλέ φορέ το κοινό να επιλέγει να πει ε, να πάμε στην πίτα με τα σουβλακια mm -hmm. να πάμε στο σάντουιτ, να πάμε στο πιο safe επιλογή. Εντάξει, <συσχελίδι> και εγώ γάμω το. <συσχελίδι> και εγώ να πάω τα σουβλάκια μου, είμαστε, νομίζω ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Εξαρτάζεται το βιωτικό το επίπεδο του κάθε ανθρώπου, <συσχελίδι> <και> το <συσχελίδι> πώ <πόσο συσχελίδι> θα βάλουμε στην τσέπη του, το τι του γιάνει κάμι. Το ξέρω εγώ, δηλαδή τώρα δεν θα πάρω τη μαμά μου ας πούμε, να φάει σε ένα εστιατόριο που να κερδίσει 500 ευρώ. Η μάμα μου θέλει να πάει φάει στην ταβέρνα να του φέρουν τα. Καταλάβε. όσον αφορά τα στιατόρια του, πολλά τρέντ. Τα τρέντ κάπου χάνονται όμω. Άμα έρθει κάτι που είναι αυτό ήταν. Και ξέρω εγώ να ανοίξω τώρα έναν νικέι Περούβια, ξέρω εγώ. αν δεν είναι ψαγμένο τόσο που να το ανοίξει. Τι έντζε σεφ, τι έντζε οι ιδιοκτήτε ψαγμένοι. Τι έντζε αν είδαν κάτι, ψάξαν το ένα χρόνο γιατί θέλει research. Δεν θα πω τώρα ο αύριο εγώ στα βρίσκω να ανοίξω μεξικάνικο. Πού ξέρω να κάνω μεξικάνικα. Δεν πει από τότε στο Μεξικό. Να μην τα Κύπρια κάτσι μάθαμε να τα κάνουμε ας πούμε Οπότε εγώ μετούν τις φάσεις Stick to the point Ταβέρνα Που είναι το πιο αγαπησάρικο <συστά> που, που θέλω να πάμε <συστά> να φάμε Ναι, χορεύσεις και λίγο Ναι, Κάμε μια καλή ταβέρνα Με χάσεις το νόημα όμως Ναι, να βάλεις την τασί σου την διόγκουρ με μπουκάτο να βάλεις τα σουβλάκια πάνω Τέλεια, μια χαρά Βάλε πόσο όμως μέσα ναι, να πάει να μια φορά. Οπότε, πόσο, είναι πόσο. πόσο ε, να Ακριβώ. Πόσο είναι αντέξει σε αυτήν την αγορά. Και στη Λευκοσία, να, στη Λευκοσία να αντέχουν. Στη Λάρναγα, yeah. στη Λάρναγα έχουμε του πιο και του Μα τούτο θέλει το κοινό. Ε, yeah. Άρα, στο τέλο της μέρα, πιο... ένα που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, ίσω καλύτερα να ανοίξει έναν Θέλω να ανοίξω στα δόντια πιο αστερμή σε λέ. Είναι ένα όνειρο που πραγματικά μην είσαι και όνειρο που μπορεί να προηγήσει το χέρι σου. Τι μπορώ να κάνω για να φτάσω να Ανοίξω σαν το ίδιο, θυκώ τρία-πέντε χρόνια να κάνω σαν Ναι, ένα ντροπή επειδή είμαι, επειδή είμαι αναγνωρίσιμος, για να είμαι διάσημος και πια στο μάστερ σου και ξέρω να κάνω πραγματικά καλά το fine dining. Γιατί τούτο να αγαπώ μέσα μου. Ε, ταξίδεψα, δούλεψα στο εξωτερικό, πια σε μισελίες, τα τώρα έφαγα πάρα πολλά. Και όντω, τι είναι ο να κάνω γκουρμέ, λέμε τώρα, ή fine dining, whatever. Αν η αγορά μπορεί να το στηρίξει, <Σελίου> σημαίνει ότι μπορεί να κάνω έναν καλό σάντουιτ να το πλασάρω ω να το καλύτερο σάντουιτ τη αγορά. Ναι, αλλά δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι θα ανοίξω ένα σάντουιτ για να με βοηθήσει οικονομικά να πάω στο επόμενο επίπεδο. Ενώ η πλήστη σεφ γύρω μα, χωρί να, oh, <Σελίου> να yeah, χαρά. Yeah, <Σελίου> yeah. Του το θέλω, Μπράβο σου, μαγκιά σου. Μπορείς να το κάνεις όμως ή να είσαι για πάντα κάπου. Πόντζες, είναι λάθος. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι ένα άνθρωπο, πάλι λέω δεν είμαι. Ενώ σου είναι κάπω η φάση, είναι κάπω στη μέση το τι θέλει να κάνει ο καθένα. Άρα, μιλώντα τα βρωγιά του ταούλα, τα εστιατόρια, τότε. Ε, άρα, πρέπει εγκαλά να αφαιρέσουμε σιγά σιγά και οι δημιουργοί, δηλαδή σεφ ή οποιοδήποτε πάει να ανοίξει μια επιχείρηση, καλά να αφαιρέσει που πάνω του το κόμπλεξ του σουβλιτζίτικου, του σαντουτσίτικου, του οποιοδήποτε fast food. Θεωρώ πω ναι, Α σου πω ένα παράδειγμα. Εχθέ που είχαμε μαγειρεμά στο γάλι μου, να ξέρεις όποτε να παίξεις το επεισόδιο μια χαρά απλά να σου πω σε δύο εβδομάδες δω... ναι. ε, μια σύζα σαλάτ σε δέκα λεπτά μπορείς να έχεις την πιο εύκολη απλή σύζα σαλάτ που όλοι βρίσκουμε στα international cafe ναι. στα αστιατόρια κλπ κλπ ε, έκαμα την the classic way Πώ την κάνουμε στην Ιταλία αντζούγια, σκόρδο, παρμεζάνα ε, λάδι, κρόκο το, τον το dressing, πιπέρι καρδιά μαρουγιού μόνο κρουτόνια και πανσέτα είναι κάτω στα ούλα, ένα πράγμα πολλά βαρετών, έντονο, σκούρο σκόρδο, πολύ Και ε, τρώω με το τσάμε, εν τέλειο, ελαλούσαμε με τους εργάσμους τσάμε Ο σούσεφ μου, τους που κάνουν τα βίντεο, κανένας δεν μπορεί να υπολύσει όμως, πού πότε Θέλει και το ματούα, και ζάνα από πάνω Οπότε, στην Ιταλία, να τη να πεις, εν τέλεια του η σαλάτα, έτσι είναι η σαλάτα Αν πάω του δεν είσαι ζασάλα να μου πεις να βρω κόρτους που να βγει πελάτης που το δαμε Γι αυτό αλλάσεις όλη την νοοτροπία το πρέπει πρέπει πράγμα Κάμε <στο> commercial, το... κάμε στο global Όπως εμπαντού βάλεις ελίσσες αεροπούλα μέσα και κοτόπουλο Ναι όπως και ο, ο... σουσί <στονίς> νομίζω που Εμείς αμερικανιά Τώρα ναι, ο της Γιαννούλας μπορεί να σουσί ας πούμε Δεν έχουμε σουσί Έχουμε σούσι, no? sushi, global σούσι, δηλαδή τι από τρώμε στην Αμερική, σούσι, πού είναι παντού. Μάκι, inside out. Μα έβλεπα που ήσουν στο να σε πάρεις στο Μάστερ αλλά... Ναι, δεν έχω επαφή με τον αντικείμενο. Ναι, θεώρησα στο Μάστερ που ήρθε ο κύριος με το άσπρο, ήταν νομίζω στο δικό σας ήταν, ναι. ήρθε και δοκιμασία, ναι, ναι. Ο Δρακουλαράκος. Α, μπράβο, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, γιατί είναι τα πράγματα που δείχνει ο άνθρωπος. Κάμια σχέση με τούτα που είναι να πάμε είναι να φάμε στο οποιοδήποτε εστιατόριο. Εγώ πήγα, έτσι στο αράκι στο Λονδίνο, όταν δουλεύτηκα στο Λονδίνο, το οποίο είναι 12 θέσεις εστιατόριο, 3,5 εστιατόρια, ιδιοκτήτης, γιος, μάνα, ψάρι νομό Κόφηκε μπροστά σου, έκαμε νιγύρι, μπαμ, και πιέρωσα 400 λίρες για να φάω 14 κομμάτια σουσί. Δηλαδή, και εδώ δεν μήνε να βρω κρατήσει. Και μιλούμε για ένα εστιατόριο 12 θέσει. 12 θέσει, το οποίο αν είναι η ώρα 12, κλείνει η ώρα 11 νύχτα, αλλά λέγαμε 100 άτομα, α πούμε. Κάθε μια ώρα να αλλάσει city. Να Μπορεί να δουλέψει το πράγμα στην Κύπρο. Νομίζω ότι πολύ Πάει σε ένα μπίσου στο μαγενζι, στα Μαχαζιά, τέλεια. Έμαθαν τι γεύσει του, γεμάτα σώσε που πάνω, μαγενέζε πράγματα. Πού τα καταλάβει τα μου τρώει. Όχι. Και εγώ δεν έχω επαφή με τον αντιμήνο, μόνο να τρώξερο, να ασχοληθήκα ποτέ. Να ασχοληθώ να γίνω expert γιατί εγώ ποτέ ασχολούμαι που σα ρωτώ, αλλά αφού η το θέλει. Εδώ θυμίζει μου εδώ που είδε τώρα με το εστιατόριο μικρό, θυμίζει μου εδώ κάτω στη Λευκοσία που έχει ένα που, 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 πουλούν και τα λοιπά. Που ένα μαχαζίν, τόσο πουλά τρία πράγματα. Σε μια τελεία. Μπράβο. να ανοίξουμε Αντί να έχουμε τρία μπερκερ, έναν μπιφ, έναν κοτόπουλο, έναν α πούμε, θέλουμε να έχουμε

να μην το πω, είναι να τους πάρεις. Δεν μπορεί να κάνεις. Ο άλλος πληρώνει. Και σε Μισελές θεατούριο να ζητήσω το πράγμα. Έθελε ο πελάτης κέτσοπ. Είχαν κέτσοπ και το κάνουν του. Που στιγμή που πληρώνεις, είσαι πελάτη και πάεις κάπου, θέλεις να στέκεσαι και να τρώεις, να στέκεσαι. Ναι. Αφού σε ρωτήσα για την εμπειρία σου στο Masterchef, θέλω να σε ρωτήσω και για την εμπειρία σου που έκαμε στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο είπες μου ήταν νομίζω το πιο δύσκολο πράγμα που είχαμε στη ζωή μου. Ήταν πολλές ώρες. ρουτίνα... Πέντε το πρωί, πέντε το αυτό να ξυπνάς. Άμα ξέρεις ότι η ώρα έξι πρέπει στο overground. Ξαρτάρε που μην και κιόλας. Εγώ μην έξω. Όχι, έξω από Λονδίνο, 10 χιλιόμετρα με τη δουλειά μου. Που 10 χιλιόμετρα μπαίνει ο σταυτό σε 10 λεπτά στην κύριε Αλλά 15 εκατομμύρια, α πούμε, διαφορετικό. δουλειά να μπαίνει στο σταυρό ώρα 7 το πρωί, και να βρίσκεις όλες τις προμήθειες πάνω στους πάνγκους ολοφρέσκα κάθε μέρα Τι εστιατόριο ήταν Μάρκους Βουέρινγκ, δύο που έπια, Λόντρε Πιέρα Τέρ και Μάρκους Βουέρινγκ Έναν και δύο αστερία Και να μπαίνεις στις 7 7-7.30 το πρωί και να φεύγεις η ώρα 12-12.30 τη νύχτα Μπορεί και χωρίς διάλειμμα Ένα 15 λεπτό να πει ένα τσιάρο να φάεις ένα φάει ξέρω Άρα ήταν... ήταν, και τούτα σχολείο για σένα. Και εστιατόρια μου λαλείς ότι είσαι το ένα μαστέρι Μίσελ και το άλλο δύο. <kę> και, πήγα και ξανά όταν ήρθα πίσω, όταν έκλεισαν το ξεχείο μου που δουλεύκα Κύπρο που επέστρεψα πριν, ξαναπήγα. Ξαναπήγα για στάζ, χωρίς να πληρώνω, απλά να δω. Να συγκεκριμένο σεφ που ήθελα να γνωρίσω στον Ήταν, ήταν... ήταν... Είναι ένα... Είναι ένα <biting> σχολείο. <σ garlic> Είναι άλλη αγορά, είναι εκατομμύρια ο κόσμο, δουλεύουν συνέχεια τα εστιατόρια, άλλη κουλτούρα, πολλέ τεχνικέ, πολλέ φιλοσοφίε. Φρέσκα προϊόντα, πραγματικά φρέσκα. Σκεφτούν να πιάνει στου τώρα ρεστορά, να περπατούν στον μπάνκο. Εδώ δεν φοβούν να του τζίσω, α πούμε. Ενώ μα στην Κύπρο έχουμε κάποιο σημαίνει. Κάτι τη διαφορά. Τι αμέ πάει απλά για σένα να δυναμώσει εσύ, δεν να σερβίρει τσίνα τα πράγματα που κάνει στου δικού μα. Να κλέψει και τρει τεχνικέ και τρει ιδέε, πώ τσαμέ.

και επόμενη φορά που πια, δεν μου αρέσει. Μπορεί να αρρωστώ σαν μάγρας. Και να είσαι πιο Τον πελάτη είναι και κοφτή τον. Μπράβο, εμένα είναι κοφτή. Γι' αυτό σου το πρόβλημα στην Κύπρο... Το πρόβλημα στην Κύπρο ίσως είναι το, το ότι δεν έχουμε Έχει, ακόμα και εγώ κάποτε μπορώ να το κάνω. Δηλαδή σήμερα εγώ το πρωί. Βάλα το πάνω στο άλλο και κόψα τα ούλα τα ίδια Τα σκάρτα δεν φάτα Ας πούμε <laughs> Στην Κύπρο κάποιος με να βαρκέζει και να κουραστεί να πει Άντε ρε μπαρε, και καλό Το βάρτο και καλό είναι το που μας παίρνει πίσω σε ούλα Ό,τι έχει να κάνει με το <κομμάτι> Με <συνέπειας>. Άρα <laughs> ναι. πολλά σημαντικό Εν τούτο εγώ δύο ευρώ τώρα Θέλω μου να να σε πάρτι Συνήθως έτσι ε, Προφανώς είναι να το πράγμα Υπάρχει μια χαλαρόιδα γενικά Οπότε αντί πρέπει να ώρες Για να φτιάξουν όλα στην τέλεια Ποιος μπορεί να το κάνει το πράγμα Και πόσο χρόνο να το κάνει το πράγμα Δηλαδή είναι απίστευτο Εγώ στα μου Ήμουν ένα σταδρό στη Λεμεσό Όταν έφυγε από τα αξιοχεία Και έκανα μήνες να off Και ήμουν Έπρεπε Είχα την έννοια να θαυκίσω στα ίδια. Άκου τώρα. Τσιν Ζάδικο, όμω, θέλω να είμαι βάλιο. Είστε υπεύθυνο για να. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω στην Κύπρο, που κάποια υλικά δεν μπορούμε να τα έχουμε πλέον. Ναι. Θεωρεί ότι τουλάχιστον κάποιε πρώτε ύλε είναι εύκολε να τι έχουμε, Κοίτα, στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλά υλικά που ακόμα και εγώ και πολλοί δεν τα ξέρουμε το καλύτερο που έχω, να, που έχω να κάνω είναι να δουλεύω με τα υλικά που έχουμε παρά με τα υλικά που έχουμε και πρέπει να τα φέρουμε από Γιατί, ξέρω εγώ, Φασιανό, ε, Πάπια από η Γαλλία. Κι άλλο, Ειρηνό, έχει πολύ καλή στην Αθήνα. <laughs> ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. Yeah. Wow. Κάμε κάτι καλό μόνος, με το Ειρηνό. Έχουμε με δουν Γιατί να φέρω που αγκράζ, που θα το σεβαστεί, το, ούτε, ούτε πελάτη στον το πράγμα. Ε, και υπάρχουν σεφ που πραγματικά προσπαθούν να το πράγμα με τα local produce. Αλλά δεν έχουμε συνέπεια. Αν άμα φτιάχνουν οι για τις κάθε μήνα Βουλή ότι πάνω τα πράγματα και δεν έχουν νερό να τα και ξέρω το μαρούλι σήμερα και αύριο είναι πώς να πεις ένα φέρο το να κάτσω στο καταρτερό του Άρα μια αλυσίδα που μπορεί να φυτέψει το μαρούλι μέχρι που μπορεί να το πουλήσει και μπορεί να το συντηρήσει καλά Μέχρι να φτάσει σε έναν που να το Δηλαδή, πόσε μέρε είναι πολλά πράγματα, η μαγειρική είναι όποιος λέει τέχνη, μόνο τέχνης, απλά πάνε μάθει μια τέχνη να μαγειρεύει και κανεί Είναι όχι υπόθεση να κάνει μαθηματικά, πολλά μαθηματικά Έχει να κάνει με συνέπεια, να κάνει με αγάπη, με, τέχ, με, με, με να κάνει με σκέψη, με αντοχή Πολύ αντοχή είσαι στο να κάνεις και νύχτα να πρέπει να σε γρήγορση, να δουλεύεις πάντα να μην πάνε στα ξύθια γιατί δουλεύει. Εμεί ακόμα είμαστε στο, εξα... Στο εξαήμερο στην Κύπρο. Δηλαδή, ποιο να το πει το πράγμα. Και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δουλεύουν 4 μέρε και αυτό. Α. Που σημαίνει μια μέρα είναι να κάτσει. Τι Μια μέρα είναι να βάζει δουλειά. Και τι να κάνει τη ναι. μια μέρα μου να κάτσει. Πε μου τι μου είναι. Να μα είναι να είσαι απλά ο στο Κροάτι. Δεν θα είναι να, να περάσει η δεύτερα, δευτερόλεπτη τρίτη. Ακριβώ. Εσύ σπίτι μα ηρεύει. Όχι. Είμαι ήρευκα των πρώων καιρών, όταν μετακομίσα στο καινούριο μου το διαμερίσμα, τώρα δεν έχω χρόνο. Παραγγελώ πολλά εγώ. Είμαι, εγώ ξοδεύω πολλά, δεν φτάσαμε στην τελευταία και έτσι θα μαμά μου. Τρώεις fast food ή κάτι Τρώω πολύ τρώω, τρώω. Τρώω βρωμιές πολλές. Επάνω είμαι να πολλά, αλλά εντάξει, δοκιμάζω γενικά. Νομίζω να σου πω, κάνεις κάτι το οποίο είναι στην καθημερινή, σου Πολλές φορές λαλού μου, ρε Αντρέα, μα πιέτε ολόκληρο ταξίδι, είναι πιέτε περίπατον και δεν βγάλετε μια φωτογραφία με την κάμερα ή δεν παίρνεις τις κάμερες σου. Όχι, oh, φίλε με ο κινητόν, ενώ Έτσι, τα πλάκα, τσάκ, μπορώ να κουβάλω μαζί μου δουλειά. Άρα και σε αν πάει σπίτι... Εθόλερος.

όχι απαραίτητα, γιατί είναι τυχαία που είμαι στον χώρο εγώ, ενώ είναι απλά θέλω τη μάμα μου και ήθελα να μάθω, αλλά μα έρευκε πολλά νοστήμα. Πώς σε κατέληξες να απίση? Τυχαία, εγώ είχα μείνει που μου λύγει εγώ. Δηλαδή έμεινε... Ναι, για Οκ. Και είναι πία την επόμενη χρόνια παιδιά, είναι που το τεχνική σχολή. ήταν Άψεν το, άψεν η φωτιά. Τι βρε, είναι που σου τερκάζει. Που το πού πότε, πραγματικά που το πού πότε. Απλά για να πιω ένα χαρτί. Τι Άρα είναι πάντα αποτρεπτικό το ότι μπορεί να μένεις καλό στο σχολείο ή να μένει να μένει βρες ακόμα τι σου τερκάζεις. Κάποια φάση... Εγώ τον ο το... εγώ

που τη ζαχαροπλαστική. το φέρνει το άλλο νομίζω. όμω όμως ότι είσαι στο Masterchef ή σου λέω πιο σημαντικό. Προσπαθώ το μέχρι και σήμερα. Είναι το ίδιο, αλλά είναι το ίδιο. Δηλαδή, η σου προσπαθω το μεχρι για σημερα έχει η ζαχαροπλαστική μέσα, ζαχαροπλαστική έχει η ζαχαροπλαστικη εχει μαγειρικη θέλει πολύ υπομονή, θέλει κότσα, θέλει να προσπαθεί, θέλει να πετάξει λιγά... θέλει να κάνει λάθη. Θέλει να έχει γνώσει, να θυκευάζει βιβλία βιβλία, όχι απλά να θεωρείς social media ε, και θέλει χρόνο, θέλει χρόνο υπομονή και τον bakery, βάλω τον bakery <σομίως> μέσα ναι, ναι. που δούλεψα από τους τελευταίους έξι μήνες αρκετά ζήμες να φουσκώσουν, να μπουν, έναν προζήμι, να κάτσουν να κάνουν περασμένο μήνα και ε, πέθανε 7 φορές, ξέρω να το ταΐζω η συνέπεια που είπαμε, ενώ ένας uh, ψουμάς Ακριβώς. ήταν έναν τζαμείο ράξι το πρωί, ας πούμε, να το ταΐζει Θέλει, θέλει κότσα η ζαροπλαστική. Η διαφορά είναι ότι θέλει παραπάνω μ, ακριβία. Πλέον 2022, γιατί εγώ με το τι βλέπω στο εξωτερικό, τι κάνουν τα διάστερα, μονάστερα, τριάστερα, μισό λεπτά. Η συνέπεια είναι απίστευτη. Ακόμα και στη μαγειρική, και στη ζαρπαστική, δηλαδή όλα τα ίδια κομμένα, όλα τα ίδια γλασαρισμένα, είτε αλμυρό είτε αγγλικό είναι. Και στου διαγωνισμού που βλέπω στο εξωτερικό που πάνε οι εθνικέ ομάδε των χωρών. Οπότε θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Δεν το είπα πριν, το ίδιο, αλλά είναι το ίδιο. Θέλει συνέπεια. Κάποια πράγματα στην μαγειρική μπορεί να θέλουν τρει μέρε να γίνουν, κάποια πράγματα στην αρπαστική μπορεί να θέλουν έξι μέρε να γίνουν. Παγώματα, ξυπαγώματα. Έτσι, ε, και πλέον με την τεχνολογία που υπάρχει στι κουζίνε. Δηλαδή στο να μαουρεί, στο Instagram που έχει στο Netflix σειρά, Chocolate Academy, που κάνει ολόκληρα statue of chocolate, και πυράβλου, και αεροπλάνα. Ε, μόνο να ο άνθρωπο τάξη.

για μια λίγο γυρά θα ήταν το ιδανικό. Λέμε τώρα. Για εμά που νιώθουμε παραπάνω ότι όπου κάνουμε, φωτιά, αιστεία, κατσαρόλα, ένα άλλο πράγμα. Χρησιμοποιούμε το, αλλά σε άλλε σε εκδοχέ να, να, πλεντάρουμε συνήθω, να κάνουμε κάτι πιο μια νυφή. Έτσι θα βάλω τώρα μέσα ένα μίξερ, α πούμε. Εγώ προσωπικά, ε, να το κάνω για την οικογένεια, να το ναι, δείξω, γιατί ναι, ναι, ναι. ξέρω τώρα να το κάνω για την οικογένεια, να ακολουθήσω σε το πράγμα. Αλλά στο στρατόριο δεν θα το κάνω. Ένα πιο βοηθητικό εργαλείο, α πούμε, το ναι, ναι. οποιοδήποτε. Ή το άλλο που θεωρούν στο Master Chef είναι ότι πολλά από τα. Ήταν... Κουσάμε ορολογίε που δεν τα ξέραμε. Είναι που ήταν που είναι νερό, και βάλει μέσα. Α, σου το ρόνερ. Το ρόνερ, α πούμε. Ναι, ναι. Σου βίδε η μέθοδο. Ναι. Ψήνει κάτι σε κενό αέρο. Και ακόμα δεν το κάνει το σπίτι σου όμω. Ναι. Λέω η τεχνολογία έχει σου βίδε η οποία δουλεύει σπίτι. Απλά πιάνει τη vacuum machine που <συ> κλείνει αρρωστό, το, ρόνερ, το, το μηχάνημα που ψήνει σε κοινό αέρο. Βάλει ένα κοτόπουλο φιλέτο, κάμισε βάλει λίγο βούτυρο, λίγο θυμάρι, ένα πιπέρι. 65 βαθμού, ανά η ώρα, αυκάλι το δεν θέλει μόνο χρώμα. Που μπορεί να ψήσει 100, α πούμε, να βάλει μέσα στην κάψηξη ή μέσα στο ψυγείο, να πα είναι τέτοιο και δεν πα είναι τίποτε. Okay, ε, δεχ... ναι, ναι. Εν... Ενώ ρε τεχνικέ που μπορεί και κάνει. Τσοκοδείχνοντα. Δεν το πούσα πριν, ότι θέλω να φέρω το εστιατόριο στην κουζίνα του απλού... της απλής νεκοζηράς του απλού ανθρώπου μαγειρεύει και σπίτι του, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσύ κόσμο που εσύ μαγειρες που θα τα δείξουν, μπορεί να τα κρατήσουν... Ε, εξαρτάται τι μου, εγώ που είμαι και τηλεοπτικός πούμε, να το δείξω. Αν κάποιος τώρα πάει μια δουλειά και δουλεύει 6-7 και κάνει για τη ρουτίνα του και τη συνεπία του εστιατόριου, άλλο πράγμα. Θα κάτσει σε παπίδι της μάνας του. Εγώ δεν ξέρω στις μάμας μου τι το ρόνερ. Εψήσαμε και μαζί, ας πούμε. Αλλά δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Α, εντάξει, νομίζω. Λίγο. Πολλά είναι το γιατί είναι πράγματα που ακούνται μας πολλά μακριά ή ακούμε τεχνικές, ακούμε υλικά, ακούμε διάφορα πράγματα που ήταν αρκετά... Μα ζωή για Δεν ξέρω πόσα πράγματα που είναι γνωστά για μας. Παντελώς γνωστά. Εγώ κάθε Κάθε μέρα Δηλαδή χημικέ αντιδράσει, τι μπορεί να κάνουν οι σκόνε, τι μπορεί να κάνουν τα μπέκι οι σόδε. Είναι πολλά πράγματα. Είναι, μπορούμε να μιλούμε για πάντα. Είναι το πράγμα είναι να μην ποτέ. Φτάνει να θέλει να μάθει. Αν τώρα μια κοπέλα που είναι φοιτήτρια ή ένα φοιτητή, είναι 20 χρόνια, είναι ένα σπουδάζει, θέλει να μάθει να κάνει βραστό ρύζι, και τζελεμόνι, πρέπει να μάθει να το κάνει σωστά. Όχι να το βάρει ψήν, Γιατί συνήθω το πρόβλημα στην Κύπρο με τι νοικοτσιρέ, τι μαμάδε, είναι ότι βάρει ψήν.

Να αλλάξει το mental. Να φέρει μια νοοτροπία να Το ίδιο ισχύει για ένα επάγγελμα για μια μοίρα, έτσι. Δηλαδή, Αφήνω εγώ τώρα κάποιο 40 χρόνια, είμαι εγώ 6, είμαι εγώ 7, ασχετά από δούλεψε, από δούλεψα. Εγώ την πεω να θα με θέλω να κάμω έτσι, έτσι να κάμω. Με έχω αυτή τη ξέρει εσύ. Κράτο, α είναι ένα μογάμιστο πίσω, έτσι. Δαμέ, κάμω το έτσι. Στι κουζίνε που έχει διάφορε ηλικίε, δηλαδή τον που είπε, το χάσμα είναι το γεφυρώνεται, θε να πει. Δύσκολο, περίεργο, ε, θέλει υπομονή, δηλαδή στα γοστριά μου εγώ που ήμουσαι σε εστιατορείο, α πούμε, ήμου μικρό, και και 35 χρόνια και πρέπει να ουπίσει, α πούμε, και ξέρω ότι είμαι, ο σεφ του ή είμαι ο επουπάνω του, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Έχει κόσμο που γυρίσε να πει, Α, το έσαι δεδομένο γιατί έρεξε από master chef. Σίγουρα. Που μπορεί να πει είναι τα σεφ τα χάια, γιατί. Πει... Κάθε μέρα είναι και. Να μην ξεχνάμε τα μπορεί να κάνω επίση το 58% τη αγορά μετά από πολλέ έρευνε. Όσον αφορά το φαίντερο πάντα. Και το ισχύει στου ανθρώπου. Δηλαδή, είπα τώρα στον άστρο αυτό. Να πια στο Ότι Χάμπτζερ, γνώρισα το Σατ Μπέν, που είναι ένα διάστερο μισολέατο παγκοσμίου φημή, νούμερο 60 στον κόσμο του εστιατορίου. Του είπε μου την κουβέντα. Λέω, κύριε φίλε, ο άνθρωπο ε, ότι. Τι είναι να κανοποιήσω το γάμο τη αγορά. Μόνο τα μεγάλα μπραντ μπορούν να κανοποιήσουν το γάμο αγορά. Κοκακόλα, πέψη. Μπράβο.

να πιένω τα λεφτά μου, να κάνω ό,τι ζωή, τη φάση μου Μπράβο Θα πιένω σπίτι μου και να οκ Θα πουλάσω νόμο Η μόνη μου είναι να βάλω παραγγελίες στον προϊθεστό Θα βγάλω πράγμα του προσωπικού Δεν το θέλω το πράγμα όμως Μα το πράγμα νομίζω είναι με μαγειρική πλέον Φεύκεις που γίνει το... Εγώ είμαι άνθρωπος που συνήθως δεν λάλλω το εγώ Ασχετά ό,τι τι μιλούμε για μένα τώρα Αρέσκει μου να ακούω τους άλλους

Εντάξει, <Περά> είναι και σε μια αγορά όπω στην Κύπρο. Ναι. Έτσι, αμέκα, μου δηλαδή, τσαμέ δεν είναι εύκολο. σου έχει ταβάνι. Ούλοι ξέρουν να γράφουν. Ούλοι ξέρουν να καφέ. Ούλοι ξέρουν να γάμουν λογιστική. Ε, Παίρνω ένα επάγγελμα τώρα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ποιο είναι ο καλύτερο. Ποιο το σωστά. Αλλά ποιο είναι να καθορίσει λάθο. αν μου πει τώρα ο καφέ Λέμε τώρα. Που καθένα βρέθεται να ξέρει από ούλα και να μπορεί να κάνει τα πάντα. Ακριβώ. Είδαμε το νομίζω και τώρα με τον κορονοϊό ότι ούλα γενικά με γιατρή και, και νοσοκόμη. Ε, και... Facebook, και Instagram, γενικά. <συσχερ> ναι, ναι, ναι. Ακόμα και εγώ πέσα στην παγίδα νόγα μου του Αντρέα. Τη <συσχερ> λοιπόν. λοιπόν, πήρκα πολλέ φορέ με τα εμβόλια και του τα ούλα που λαούσα, ξέρω εγώ. Και καταλήξαμε, ας, αφού αλλάξαμε την τροπή τώρα, και το ούλα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα τρει μήνε να έχουμε πέντε χιλιάδε κρούσματα την ημέρα. Δεν Θα σου πω ότι κλείσαμε μας που είχαμε ένα γιατί ήταν άγνωστα τα πράγματα Ναι, ναι εντάξει, τα, ήταν τα, μια καταστάσια που ήταν δύσκολη ναι. Και μέσα σε τρεις μήνες να έχουμε 300.000 κρούσματα Είναι κολλήσαμε ρούλι, υπάρχει ανοσία πλέον Να σου ναι, ναι, ναι. γρυπωνούμαστε ότι έχουμε COVID Μα ο COVID τι που οδηγεί, εν πάει η εταιρεία κοφκιμίζω, η δουλειά κοφκιμίζω. Με τον που σου είπα και πριν ότι είχαμε τεράστιες που κατάσταση. Ούλοι. Οπότε εσείς. Οι μόνοι που δεν είχαν ζημιά, φαρμακευτικές εταιρείες, κατάλαβες, δεν για το παρόν. Ναι, 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 ναι. Και εστιατόρια νομίζω που ή delivery, Εντάξει, δεν ναι, ξέρουμε τι μα φέρνει το αύριο όμω. Εσύ που μπορεί να έχει τσελίνη επικοινωνία με την Ελλάδα λόγω του mm -hmm. Masterchef και τα λοιπά. Έχω, έχω. Πώ αντιμετωπίσαν τον την κατάσταση με το κλείσιμο, με τους τον κορονοϊό, τα εστιατόρια. Ε, νομίζω πολλά ψυχοφθόρο. Πόσε φορέ να ανοίξουν και να κλείσουν. Για να αν είναι σκοαγόλα. Συγνώμη κιόλα. πάω αύριο να ανοίξω η δουλειά μου και αν όταν ψυχτώ αν νιώθω Παραγγείλει πράγματα, να στήσει κουζίνα, το προσωπικό, να αρθεί, πήρε να κάνει delivery ο Μαϊράς. Καταλάβες, είναι πριν τα λέξη σου. Ούλοι αυτού είμαστε ανθρώπους. Οπότε οι επιλογές που γάμουμε αντιδύνονται τέτοι επηρεάζουν μας ούλους. Αν εγώ τώρα αν απαντήσω να απαντήσω έναν τηλέφωνο. Και πάω και να απαντήσω το απόψε που να πάω σπίτι και να είναι η με να Ελένα. Εμένα, νητοι, Ελένα. Βιλάτε, θα μου ακούσω μουρμουρά. Μου Σίγουρα. Και να φταίω κιόλας. Ε, είναι πια δουλειά να βρει. Και αν είμαι στο τηλέφωνο. Ρε γιατί έρθες δουλειά, γιατί έχουν πάρει αυτή τη ζωή, λέω τώρα, α πούμε. Έτσι μου ήρθε. δημιουργήθηκαν και ψυχολογικά. σε όλου. Πολύ ήταν Αφού το στο άλλο, πρέπει να έρθω πρέπει να πρέπει να. Νομίζω ότι τα λίγο του. Σε λάθο, αν με ρωτά. Αν δεν ξέρουμε τι ισχύει. Ναι, μα πλέον μέτρα, υπάρχει. ξέρω τα μέτρα ναι. Πραγματικά, ο κόσμο θέλει να ζήσει τη ζωή του και με του πολέμου που έχει τώρα, με τα ούλα που σκέφτεσαι πόλεμο, και φτιάχνουν ούλα μέσα στο σαρμίδι. Ναι, νομίζω ότι τούτο είναι. Ναι, αυτό είναι ναι, να... ναι, ναι. ναι, να το πράγμα. <συσοικοί> και ξεκινά τη σειρά να συνηθίζει, τι σκληρέ τι εικόνε, τα μωρά που είναι κάτω στο έδαφο, τι μανάδε yeah. που τα κραούν και τρέχουν. Yeah. Προχωρώντα τα τη συζήτηση μα, τούτο που ήθελα να συζητήσουμε προ το τέλο μα, ήταν να μου πεις λίγο ποιά είναι τα όνειρά σου για τα ε, πιο κάτω. Ποιά είναι τα όνειρά μου. Είπαμε τώρα πριν τα είναι να κάνουμε όσα θέλουμε και να όσα θέλουμε και ας μην τα την ε, σίγουρα θέλω να έχω την υγεία μου, κάθε φορά που να δω ένα αστέρι να πέσει να σου πω τόσο παιδικά πάντα κάνω εγώ η μου, μου Γιατί... Ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς. Και κάθε φορά μου να σβήσω τούρτα, να το ξέρω σε όσο, άλλη νέα χρονιά κλπ. Ε, όνειρο, σίγουρα το δικό μου στα τώρα το όνειρο. Το πρώτο μου όνειρο εκπλήρωσα το. Ήταν να κάνω το δικό μου χώρο, τη δική μου κουζίνα, το δικό μου cooking lab. Έκανα ε, το, έχω το, ε, χρησιμοποιώ το στο επακρό. Ακόμα και να παρέψω να πάω να φάει σπίτι νογάμα, ας πούμε. Να έχω τη δική μου ομάδα. Ε, το, τι έμεινε, το είτε σάντουιτς ειδικό θα είναι, είτε μπερκεράδικο, είτε ταβέρνα, οτιδήποτε, κάτι το οποίο να σερβίρω τον κόσμο και να τρώει από τα χέρια. Θα το δουλεύω εγώ. και ένα μήνυμα που να θέλεις να δώσεις προς τα έξω σε σχέση με το φαΐν, την εστίαση. Keep it simple, less is more. Άρα, όσο πιο απλά τα πράγματα, τόσο το καλύτερο. Άρα να φύγουμε λίγο πίσω και να τα γεμάτα και ξέρω εγώ. Και... Απλότητα. Α, και ξέρουμε α, να α, κάνουμε. Α, απλότητα, αγάπη στο φαΐ πολύ. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν τα λεφτά μέσα και το, ξέρεις, το, 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 δυναμικό του προσωπικού. Και όλοι έχουμε άποψη και γνώμη και κουβαλούμε και τα προβλήματα μας στη δουλειά. Φυκένουν και στο φαΐ το πράγμα. Μιλώ για το φαΐ γιατί προφανώ το είναι το θέμα μα. Ε, ε... δύσκολο να πάει σε μια δουλειά και να πει.

κάτι τελευταίο που ενάθελα, επειδή ήθελα έτσι να συζητήσουμε, ήταν το, το food waste που μπορεί να γίνει στις κουζίνες. Σε Πετά... σίγουρος είναι να συζητήσουμε. Δεν ήξερα, ενάθελα έτσι ένα μικρό αυτό γιατί, ξέρεις τι, ανοίξαμε πριν, παιδιά μου πριν για τον πολέμο στην Ουκρανία, αν είπαμε, θεωρούμε κόσμο να πεινά. Τι είναι όλο food waste που γίνεται και στα σπίτια αλλά και στις κουζίνες. Ξέρω πόσα πράγματα πετάσουμε κάθε μέρα. Ε, ουλή

και να το αφήγω στο ψυγείο γιατί ξέχα το και να παραγγείλω Είμαι γαδάρος Και επόμενη μέρα να το πετάξω και μπορεί ο γείτονας μου απέναντι να μένει και να φάει ας πούμε Και εγώ να παραγγέλω 100 ευρώ παραγγελία αν τελείβερει να φάω όμως παρέες μου Σε σκουζία σε λίγο άλλη συζήτηση Το food waste γιατί δεν είσαι δουλειόν το στιατόριο κάποια πράγματα χαλούν όποτε προφανώ προφανώς αν χαλάσει κάτι θα το δώγεις παρακατώ Γιατί είναι και πάντα Yeah. Αν περάσουμε ένα πρόσθεσμα, μια επεξεργασία, βράσιμο, πάγωμα, ξέρω εγώ ε, μπορείς, Έχουν ναι. ημερομονία λήξη Υπάρχουν όμως λαχανικά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα δουλεύουμε όλα Δηλαδή τι εννοώ, πιάμε την ντομάτα, κόψαμε την, πιάμε το που έξω Δηλαδή είμαστε γκουρμές να κόψουμε το που έξω το, το σπόρο, το σπόρο, το σπόρο, το σπόρο το Τους σπόρους τους μέσους πράξεις, τα ρε τους, κάνουμε τους ζουμί να το κάνουμε σως Στα στιατόρια λέω διάφορετική yeah. επεξεργασία Όσον αφορά το σπίτι όμω, αν έχουμε έναν παραπάνω το πόσο είσαι στη κάμερα, αν έχουμε έναν παραπάνω πιάτο να βάλουμε το γύρο να μας φαεί, γιατί και πρέπει τούτοι είμαστε και κάνουμε το, το πράγμα, εγκαλώνω να το σημαίνει να το κάνουμε και κάνουμε Σταύρο να σε ευχαριστήσω και για τα ωραία μηνύματα που εδώ θέλω να πω ότι το Σταύρο που θεωρούσαμε στο Masterchef, έχω ότι σχεδόν ο ίδιο και καλύτερο να πω πολλά προσιτός πολλά... <μήθμε> με πολλά έτσι με καλή καρδιά να έρθεις για να μιλήσουμε χαρήκα πάρα πολύ που σε ρωτήσαμε και, και κοντά και για τη συζήτηση που είχαμε ε, για τον κόσμο που θέλει να σε βρει στα social media στα βρίζιοργιου.com η ιστοσελίδα μας που την έκαναμε launch τον τελευταίο μήνα και δόξα στον Θεό πάει πάρα πολλά καλά προκόπηση ηλία ο designer στα βρει στο instagram στα βρει στο facebook ε, επιπλογουρμεδιές στα βρίζι footprints και μπορούν που την ιστοσελία μου, μου να, να, κάνουν ε, ό,τι αίτηση θέλουν, είτε για μαθήματα μαγειρικής, είτε για private internet στο χώρο του, είτε για consulting σε εστιατόριο, τα πάντα. Τα πάντα. Οπότε, αν μπορεί να, να δώσει λύσει σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο και Βάλλη. Εγώ, εγώ, εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά το Fluent Dialogues. Μπορείτε να βρείτε τα social media τα δικά μας αλλά και του Σταύρου. Κάτω στο description, ευχαριστούμε και πάλι.